Ναι, η Γιώτα Παναγοπούλου, αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας. 1η Μάη. Τιμούμε και εμπνεόμαστε από τους απεργούς αγωνιστές του Σικάγου το 1886 και όλους τους επόμενους που με τις θυσίες, ακόμα και με τη ζωή τους, κατέκτησαν το 8ωρο και τα άλλα εργατικά μας δικαιώματα. Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, η 1η Μάη πρέπει να έχει ιδιαίτερη τιμή και σημασία για όλους τους εργαζόμενους, καθότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση είναι νεοφιλελεύθερη, εν μέσω της πανδημίας, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, πέρασε όλα τα αντεργατικά μέτρα, νομοσχέδια, με τους ίδιους υπουργούς, αυτά που είχε στο σιρτάρι από το 2013. Οι εργαζόμενοι, λοιπόν, πρέπει να δώσουμε πολλούς αγώνες για να επαναφέρουμε τα εργασιακά δικαιώματα, αυτά που δικαιούμαστε όλοι οι εργαζόμενοι. Άλλωστε, η ιστορία έχει αποδείξει ότι ποτέ και τίποτα δεν χαρίστηκε στους εργαζόμενους, παρά μόνο, με αγώνες και με θυσίες ακόμα και της ζωής μας. Η 1η Μάη είναι η μέρα τιμής. Ζήτω η εργατική Πρωτομαγιά.